Και τώρα, αγαπητοί φίλοι, με χαρά να είστε πάντα, θα μιλήσουμε για κάτι πολύ προσωπικό που μας αναφέρει ο πατήρ Πορφύριος στο βιβλίο του «Λόγοι Αγίου Πορφυρίου». Θα συνιστώ ανεπιφύλακτα να το διαβάσετε. «Λόγοι Αγίου Πορφυρίου», σελίδα 518. Ένιωθα, λέει, μεγάλη χαρά στη σκέψη ότι συναντούσα τον Κύριο. Κάποτε είχα φτάσει στο θάνατο. Αυτό μας το βεβαιώνει ο ίδιος. Είχα πάθει, λέει, σοβαρή γαστροραγία από την κορτιζόνη που μου βάλανε στο νοσοκομείο όταν έκανα εγχείρηση στο μάτι, το οποίο τελικά το έχασα. Τότε έμενα σε ένα καλυβάκι, γιατί δεν είχε ακόμα χτιστεί το μοναστήρι. Από την εξάντληση δε, καταλάβαιναν αν μέρα με την ημέρα θα ζούσα ή θα πέθαινα. Έφτασα στο θάνατο και όμως έζησα. Αδυνάτησα πολύ. Μου κόπηκε τελείως η όρεξη. Επί 3 μήνες ζούσα με 3 κουταλιές γάλα την ημέρα. Σώθηκα από μια κατσίκα. Ζούσα με τη σκέψη της αναχωρήσεως. Όλοι μου σκέψαν πάρα πολύ διαφορετικοί. Ήμουνα πάνω απ' όλα. Τίποτα δεν σκεπτόμουν. Ούτε φαΐ, ούτε για το μοναστήρι, ούτε τίποτα. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Να ήταν όλα αυτά τα ενδιαφέροντα κάτω και εγώ ήμουνα πάνω απ' όλα. Τα είχα μισοεγκαταλείψει και έφευγα. Τα άφηνα σαν τίποτα. Για τίποτα δεν ενδιαφερόμουν και είχα έτσι μια χαρά. Ότι έφευγα και άφηνα πίσω μου τα πάντα. Τίποτα από αυτά δεν με ελκύε. Περίμενα το θάνατο. Αλλά δεν ήξερα πότε. Διαρκώς έβρισκα ένα τροπάριο, ώστε να πεθάνω πάνω στο τροπάριο. Ένιωθα μεγάλη χαρά με τη σκέψη ότι θα συναντούσα τον Κύριο. Είχα βαθιά μέσα μου την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Είχα βαθιά μέσα μου αυτή την αίσθηση. Και ο Θεός θέλησε τότε να με ενισχύσει και να με παρηγορήσει με κάτι πολύ ευλογημένο. Τι ήταν αυτό άραγε το πολύ ευλογημένο που ήθελε να τον ενισχύσει ο Θεός? Κάθε τόσο που αισθανόμουν ότι θα βγει η ψυχή μου, έβλεπα στον ουρανό ένα άστρο που έκανε λαμπυρισμούς και έριχνε γύρω γλυκύτατες ακτίνες. Ήταν λαμπρό και πολύ γλυκό. Ήταν πολύ ωραίο. Το φως του είχε πολύ γλυκύτητα. Είχε χρώμα μαρινέ, ανοιχτό σιέλ, σαν διαμάντι, σαν πολύτιμος λίθος. Όσες φορές το έβλεπα, με γέμιζε παρηγοριά και χαρά, γιατί μέσα σε αυτό το άστρο ένιωθα ότι είναι όλη η Εκκλησία, ο Τριαδικός Θεός, η Παναγία, οι Άγγελοι, οι Άγιοι. Είχα το συνέστημα ότι εκεί ήταν όλοι οι δικοί μου, οι ψυχές όλων των αγαπημένων, των γεροντάδων μου, του πατέρα. Πίστευα ότι θα έφευγα από αυτή τη ζωή και αυτό σε αυτό το άστρο πήγαινα και εγώ με την αγάπη του Θεού. Όχι από τις αρετές μου, ήθελα να πιστεύω ότι ο Θεός που με αγαπάει μου το εμφανίζει αυτό για να μου πει «Σε περιμένω». Δεν ήθελα να σκέπτομαι την κόλαση, το τελώνια, δεν θυμόμαι τις αμαρτίες μου, ενώ είχα πολλές. Τις άφησα. Θυμόμουν μόνο την αγάπη του Θεού και χαιρόμουν. Και παρακαλούσα. Για την αγάπη σου, Θεέ μου, να είμαι εγώ εκεί. Αν όμως για τις αμαρτίες μου πρέπει να πάω στην κόλαση, η αγάπη σου θα με βάλει όπου θέλει, αρκεί να είμαι μαζί σου. Τόσα χρόνια έζησα στην έρημο με την αγάπη του Χριστού. Έλεγα στον εαυτό μου, αν πας πάνω στον ουρανό και ο Θεός θα σου πει, «Ετέρε, πώς εσύ ήρθες όδε, μία χωνένιμη αγά μου, πώς μπήκες εδώ, ενώ δεν έχεις καλή φορεσιά στο παλάτι μου, βασιλιάς ο Θεός». Τι θα έλεγα τότε? Θα ήθελα να του πω, «Ό,τι θέλεις, Κύριε μου, ό,τι θέλει η αγάπη σου, όπως νομίζεις εσύ, ας με βάλεις. Παραδίδομαι στην αγάπη σου. Αν θέλεις την κόλαση να με βάλεις, βάλε με, αρκεί να μην χάσω την αγάπη σου». Είχα συνέστηση της αμαρτωλότητάς μου, γι' αυτό συνέχεια έλεγα μέσα μου την προσευχή του Αγίου Σιμεών του Νέου Θεολόγου. «Είδα σωτήρα ότι άλλος ως εγώ ουκέπτες εσύ. Είδα σωτήρα μου ότι κανείς άλλος σαν και εμένα δεν έφταξε τόσο
και τόσες αμαρτίες και μέγεθος πτεσμάτων είχε. Αλλά ξέρω ότι η μακροθυμία σου υπερβαίνει το πλήθος των αμαρτιών μου και η φιλανθρωπία σου μεγάλη. Αυτά λέει η ευχή του Αγίου Σημεών. Δεν είναι δικά μου λόγια. Εμείς δεν μπορούμε να σκεφτούμε και να εκφράσουμε τέτοια λόγια. Εδώ βλέπουμε την ταπείνωση του Αγίου. Τα έγραψαν αυτά Άγιοι. Αλλά αυτά που έγραψαν οι Άγιοι, να τα ενστερνίζεται η ψυχή μας και να αισθάνεται πως τα ζει. Μου αρέσει και η συνέχεια της ευχής. Ούλαν θάνησε, Θεέ μου, ποιητά, λυτρωτά μου, δε στεναχμός δακρύων. Δε στις αμαρτίες μου και δώσε άφεση σε όλες, Θεέ μου. Αυτή την προσευχή επαναλάβανα συνεχώς με λαχτάρα για να φύγω από αυτούς τους λογισμούς. Όσο επαναλάβανα, τόσο εκεί πάνω εμφανιζόταν στο άπειρο, εκείνο το άστρο, η παρηγοριά μου. Ερχόταν όλες αυτές οι μέρες που πονούσα, και όταν ερχόταν, πετούσε η ψυχή μου και έλεγα μέσα μου: Ήρθε το άστρο μου, ήρθε το άστρο μου. Αισθανόμουν να με τραβάει προς τα πάνω αυτό, φεύγοντας από τη γη, και ένιωθα μεγάλη χαρά όταν το έβλεπα. Σαν παιδάκι, ήρθε το άστρο μου. Δεν ήθελα να βλέπω τις αμαρτίες μου, σας το είπα, γιατί αυτές θα με έβγαζαν από το μυστήριο αυτό. Μόνο μια φορά. Μόνο μια φορά αισθάνθηκα. Τι αισθάνθηκα? Άδειος. Γιατί δεν λαμπύριζε, δεν ήταν γεμάτο, κατάλαβα. Ήταν κάτι από τον αντίθετο. Το περιφώνησα, στάθηκα αλλού, μίλησα με την αδερφή για τις δουλειές. Μετά από λίγο το είδα πάλι να λαμπυρίζει πολύ. Η χαρά μου ήταν μεγάλη όταν επανήρθε το άστρο. Όλο αυτόν τον καιρό είχα φρικτούς πόνους στο σώμα μου. Οι άλλοι με έβλεπαν να πεθαίνω. Εγώ είχα παραδοθεί στην αγάπη του Θεού. Δεν προσευχόμουν να απαλλάξει από τους πόνους. Ο πόθος μου ήταν να με ελεήσει μόνο. Είχα ακουμπήσει σε αυτόν. Περίμενα να ενεργήσει η χάρη του. Δεν φοβόμουν το θάνατο. Στον Χριστό θα πήγαινα. Όπως σας είπα, έλεγα συνεχώς αυτή την προσευχή του Αγίου Σημεών, του Θεολόγου, αλλά όχι με ιδιοτέλεια, όχι για να δώσω ή να μου δώσει ο Θεός την υγεία μου, να προσευχηθώ για την υγεία μου, την αισθανόμουν μία-μία τη λέξη της προσευχής. Εγώ δεν φοβάμαι το θάνατο, διότι είναι η πόρτα που περνάμε στην αιώνια ζωή. Παρακαλώ πολύ να αγαπήσω το Χριστό μας πάρα πολύ και να έχω τη χαρά της αγάπης Του, που έξω βγάζει το φόβο.